Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, καλημέρα. Είμαστε ξανά εδώ γιατί δεν αποδεχόμαστε την κανονικότητα που θέλουν να μας επιβάλλουν. Δεν μπορούμε να ανεχθούμε να ζούμε με μισή σύνταξη από αυτή που δικαιούμαστε. Δεν μπορούμε να ανεχθούμε και να θεωρούμε κανονικότητα ενώ έχουμε πληρώσει μια ζωή το κομμάτι της υγείας και συνεχίζουμε να πληρώνουμε ακόμα και οι πεθαμένοι όσοι συνάδελφοι και συναδέλφοι παίρνουν σύνταξη κυρίας και πρέπει να πληρώνουμε στα απογευματινά χειρουργία και μάλιστα μας κάνουν και χάρη, λέει ο κύριος Άδωνης, με αυτόν τον τρόπο, λέει, βάζει φρένο στα φακελάκια. Δεν μπορούμε να θεωρούμε κανονικότητα να μην μπορούμε να παίρνουν σύνταξη οι συνάδελφοί μας με 30 και 35 χρόνια δουλειάς πληρωμένα, γιατί τα τελευταία χρόνια με όλα αυτά που μας συνέβησαν έχουν χρέος προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Δεν μπορούμε να θεωρούμε κανονικότητα να δουλεύουν οι συνταξιούχοι μέχρι τα βαθιά γεράματα. Μάλιστα η κυρία Υπουργός είπε δημόσια το είπε, ότι η μητέρα της είναι 72 χρονών και είναι μέσα στην ενέργεια. Να είναι καλά η συναδέλφη αυτή. Όμως εδώ τι εννοεί ο ποιητής, ότι μας ετοιμάζουν καινούριο ασφαλιστικό να πάνε τα όρια συνταξιοδότηση μέχρι τα 74, ότι αντέχουμε να δουλεύουμε μέχρι τα βαθιά γεράματα. Είμαστε κι εμείς παρά τα χρόνια μας μέσα στην ενέργεια. Γι' αυτό είμαστε σήμερα εδώ στον αγώνα, γι' αυτό θα είμαστε και αύριο. Και όσοι έχουν έρθει και όσοι δεν μπόρεσαν να έρθουν στη σημερινή μας συγκέντρωση. Όμως θέλουμε να πούμε στην κυρία Υπουργό ότι εμείς καταναλώνουμε πολλή ενέργεια, γιατί από τις πρώτες μέρες του μήνα για να δούμε πώς θα μας βγει όλος ο μήνας. Ακρίβεια, τιμολόγια για τις βασικές μας ανάγκες, τα φάρμακα. Τι να μας μείνει, κύριε Άδωνη, από όλα αυτά για να μπορέσουμε να πληρώνουμε και τα απογευματινά χειρουργεία. Δυστυχώς, αυτός ο σχεδιασμός για πολλούς μετράει το πρώτο δεκαήμερο, γιατί για τους υπόλοιπους δεν βγαίνει ο μήνας. Δεν μπορούμε να θεωρούμε κανονικότητα για μας και τα παιδιά μας το γεγονός ότι με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΑΤ 2,6 εκατομμύρια συνάνθρωποι μας ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Δεν μπορεί να είναι κανονικότητα το 82% να μην μπορούν να προγραμματίσουν μια εβδομάδα άδεια για το καλοκαίρι, ενώ συνέχεια μας αποκαλούν για τον παράδεισο, μας λένε για τον παράδεισο της τουριστικής ανάπτυξης. Ενώ μας δηλώνουν εμάς τον ΟΑΕ ότι τα χρήματα που μας έχουν παρακρατήσει για κοινωνικό και θεραπευτικό τουρισμό, που είναι πάνω από 40 εκατομμύρια, ότι είναι παρκαρισμένα, δεν τα δίνουν όμως για να πάρουν οι συνάδελφοι μια ανάσα το καλοκαίρι. Έχουμε μέρες μέχρι το Πάσχα. Να το ξανασκεφτεί η κυβέρνηση και η Υπουργός Εργασίας, να μας δώσει το δώρο σε όλους τους συνταξιούχους. Να αφήσει στην άκρη το σλόγγαν όχι μόνο για μας, αλλά για όσους αγωνίζονται, για τους εργαζόμενους, για τους αγρότες, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, ότι ξύνουμε τον πάτο του βαρελιού και δεν μας περισσεύουν. Εμείς ξέρουμε πολύ καλά, ξέρετε πολύ καλά, ότι όταν πρόκειται να ενισχύσουν αυτούς που θέλουν και χρήματα βρίσκουν και δεν ψάχνουν στον πάτο του βαρελιού. Θα επιμείνουμε, δεν θα τους αφήσουμε σε ησυχία. Στις 7 του Απρίλη, όλοι το πρωί στις 9 η ώρα έξω από τα δικαστήρια όπου εκδικάζεται η υπόθεση αυτή για το ενδεκάμενο τα δώρα μας και τις κουλικές. Και στη συνέχεια με πορεία στην πανελλαδική απεργία των εργαζομένων, των παιδιών μας και των εγγονών μας, γιατί εκεί είναι οι σύμμαχοί μας, γιατί εμείς μαζί με αυτούς παλεύουμε, γιατί θέλουμε να έχουμε ολόκληρη τη ζωή μας. Γεια σας και καλή συνέχεια.